Την με αριθμό 658 65 του 2022, επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Αλφα Πειραιώς του Συνασπισμού Ριζοσπαστής Αριστεράς κ. Θεοδόρου Δρίτσα προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Γιατί καταργείτε τις αγορές χωρίς μεσάζοντες», θα απαντήσει ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γεωργιάδης. Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για 2 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, καλή σας μέρα. Πριν μια εβδομάδα απέστειλα δια της Βουλής, κατέθεσα αυτή την επίκαιρη και στοχευμένη ερώτηση και ευχαριστώ που είστε εδώ να απαντήσετε. Συνοψίζεται στον τίτλο η ερώτησή μου, «Γιατί καταργείτε τις αγορές χωρίς μεσάζοντες». Είναι γνωστό, το ξέρετε και το ξέρουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ότι με νόμο δικό σας, τον 48-49 του 2021, προβλέφθηκε ένα μεταβατικό διάστημα και πλέον από την 1η Μαΐου, δεν έχει σημασία η ημερομηνία, δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι αγορές χωρίς μεσάζοντες νομίμως. Υπαίθριες αγορές, κυριακάτικες, μια φορά το μήνα. Πρόκειται για ένα θεσμό που δεν τον δημιούργησε το κράτος, οι κυβερνήσεις, δεν τον ζήτησαν οργανωμένοι φορείς της παραγωγικής διαδικασίας, προέκυψε περίπου από το 2012 και μετά ως προϊόν της οικονομικής κρίσης, της ανθρωπιστικής κρίσης, ως γέννημα από ανθρώπους, πολίτες, καταναλωτές, πολίτες ευαίσθητους σε ζητήματα αλληλεγγύης και παραγωγούς, πολίτες. Και δημιούργησε ένα καινούριο είδος υπαίθριας αγοράς, πολύ ξεχωριστό από όλα τα άλλα. Δεν έβλαψε κανέναν. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις όπου μπόρεσε να επιζήσει όλα αυτά τα χρόνια, γιατί όλα αυτά έχουν τις δυσκολίες τους, είχε υποδειγματική λειτουργία. Και στον Πειραιά που γνωρίζω εγώ και στον Κορυδαλό κλπ. Και σε Λάρισα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Αυτό βοήθησε καταναλωτές που είχαν άμεση επαφή με την λειτουργία του θεσμού, σε άλλες περιπτώσεις έμεση, αλλά είχαν επαφή. Βοήθησε παραγωγούς, όχι μεγάλους. Βοήθησε φτωχούς ανθρώπους, γιατί ένα μέρος των πολλούμενων προϊόντων δεσμευτικά και μάλιστα υπό έλεγχο και ταμιακές μηχανές και όλα τα πάντα. Απεδίδετο στους ομάδες αλληλέγγυων πολιτών και σε οργανωμένες κοινωνικές ομάδες που λιμοκτονούσαν, έμπαιναν σε διαδικασία σύτησης μέσα από αυτό. Και έτσι έχει λειτουργήσει μια δεκαετία τώρα περίπου εξαιρετικά σε ορισμένες περιπτώσεις, μέτρια σε κάποιες άλλες. Αντί λοιπόν να τον ενθαρρύνουμε αυτόν τον δεσμό γέννημα μιας κοινωνικής πρωτοβουλίας, τον καταργούμε. Αντί να διορθώσουμε ενδεχόμενα κενά, τον καταργούμε. Από αυτή την άποψη έκανα την ερώτησή μου, τέλειωσα κυρία Πρόεδρε. Γιατί το καταργείτε? Έχετε ενημερωθεί για όλα αυτά στις ειδικές παραμέτρους? Δεν είναι σαν όλα τα άλλα. Και επομένως, θέτω το ερώτημα και ελπίζω να είναι θετική απάντηση αν θα επανεξετάσετε αυτή την επιλογή που εγώ τη χαρακτηρίζω αντιλαϊκή και αντικοινωνική. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς, κύριε συνάδελφε, είναι υποχρέωσή μου αυτονόητη να έρθω να σας απαντήσω στην ερώτηση που καταθέσατε. Δεν σας κάνω κάποια χάρη, κάνω το καθήκον μου και ιδιαίτερα σας που σας λέω, καταρχάς να ξεκαθαρίσω, είναι υποχρέωσή μου να έρθω να σας απαντήσω, δεν σας κάνω κάποια χάρη και ιδιαίτερα σας που σας σέβομαι κιόλας. Ένας λόγος παραπάνω. Λοιπόν, ακούστε. Οι αγορές χωρίς μεσάζοντες, σωστά το είπατε, ήταν ένα γέννημα της οικονομικής κρίσης. Δεν υπήρχαν πριν. Όσο η Ελλάδα επιστρέφει προς την κανονικότητα, τόσο και οι θεσμοί της πρέπει να γίνονται περισσότερο κανονικοί. Πρέπει να σας πω ότι οι οργανωμένοι φορείς των λαϊκών αγορών, τόσο
οι εκπρόσωποι των εμπόρων, της πόσπλα δηλαδή, όσο και εκπρόσωποι των παραγωγών, ως ένα από τα βασικά τους αιτήματα προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Εμπορίου ήταν η κατάργηση των αγορών χωρίς μεσάζοντες. Οι βασικές τους καταγγελίες γι' αυτό ήταν ότι ενώ οι έλεγχοι στις λαϊκές αγορές είναι επισταμένοι και πλέον εξαιρετικά οργανωμένοι, σε αγορές χωρίς μεσάζοντες μπορούσαν πολύ εύκολα οι διάφοροι εμπλεκόμενοι να δηλώνουν ότι είναι παραγωγή ή αλληλέγγυοι ανεξέλεγκτα, να δηλώνουν προϊόντα ότι είναι ελληνικής καταγωγής, πατάτες, μέλι και άλλα, ενώ ήταν στην πραγματικότητα εισαγόμενα από γειτονικές χώρες, να πουλούν χωρίς σχεδόν καθόλου παραστατικά και γενικά να ανταγωνίζονται τις λαϊκές αγορές, θα έλεγα με τρόπο εντελώς αθέμητο. Εμείς τι κάναμε? Πήραμε τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ του 2017 με το ποιοι είναι οι δικαιούχοι να συμμετέχουν σε αγορές χωρίς μεσάζοντες. Συμπεριλάβαμε όλες αυτές τις κατηγορίες στις λαϊκές αγορές. Εάν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που εξαρτούν το εισόδημά τους από αυτές τις αγορές, μπορούν να πάρουν άδεια παραγωγού αυτόματα και να δουλέψουν κανονικά όπως όλοι οι άλλοι με τον οργανωμένο τρόπο που κάναμε στις λαϊκές αγορές, και έτσι αντί να έχουμε δύο παράλληλες λαϊκές αγορές, η μία οργανωμένη και η άλλη άναρχη, να έχουμε μία οργανωμένη λειτουργία των λαϊκών αγορών με τον ίδιο τρόπο ελέγχου και με ισότιμους όρους. Αυτός είναι ο λόγος που καταργήσαμε τις αγορές χωρίς μεσάζοντες. Για λόγους ισοτιμίας και προς εμπόρους και προς παραγωγούς. Κανένας όμως από όσους σαν συμπολίτη μας ζει από τις αγορές χωρίς μεσάζοντες δεν θα μείνει χωρίς δουλειά, καθώς αυτόματα μπορεί να πάρει άδεια παραγωγού και να πουλάει τα προϊόντα του στις λαϊκές αγορές. Οφείλω εδώ να σας πω, επειδή μου κάνατε την ερώτηση και σε ευχαριστώ, ότι θυμίζω όταν κάναμε το νόμο μας για τις λαϊκές αγορές υπήρξε και μια σχετική πολιτική σύγκρουση. Κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι ο νόμος που φέρναμε θα οδηγούσε στην κατάργηση των λαϊκών αγορών. Οφείλω να σας πω με περηφάνεια ότι και ότι ο νόμος λειτουργεί από την 1η Φεβρουαρίου χωρίς κανένα πρόβλημα, φτιαχτήκαν και ηλεκτρονικές πλατφόρμες, μπαίνουν και οι άνθρωποι και κλείνουν τις θέσεις τους ηλεκτρονικά, όλα αυτά που λέγαμε ήδη γίνονται, καμία λαϊκή αγορά δεν έκλεισε, όλες οι ανησυχίες που είχαν προκύψει απεδείχθησαν, όπως έλεγα εγώ από την αρχή, ψευδείς, και προχθές είχα και την τιμή να προσκληθώ, έχει σημασία αυτό κυρία Πρόεδρε και κλείνω, από την Ομοσπονδία Παραγωγών Λαϊκών Αγορών της Ανατολικής Αττικής, λέω για τους παραγωγούς, ότι εκεί έχει υπέξει μεγαλύτερη ανησυχία, οι οποίοι μάλιστα με βράβευσαν για την καλή λειτουργία του νόμου και μου είπαν ότι τελικά ο νόμος λειτουργεί ρολόι και είναι πολύ ευχαριστημένοι. Άρα, κλείνω, ο λόγος που καταργήσαμε τις αγορές χωρίς μεσάζοντες είναι γιατί οι αγορές αυτές λειτουργούσαν έξω από το θεσμικό πλαίσιο των λαϊκών αγορών και θέλαμε να παρέχουμε ένα οργανωμένο πλαίσιο με κανόνες ισοτιμίας για όλους όσους κάνουν αυτή τη δουλειά. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο. Και πάλι ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, πράγματι η απάντησή σας είναι η αναμενόμενη, για μένα τουλάχιστον. Θα ήταν αυτό που θα λέγατε ή το είπατε όταν συζητήσατε το σχέδιο νόμου τότε που έγινε νόμο 48-49 του 2021. Και πάλι έχουμε απειλή ανθρωπιστικής κρίσης. Δεν έχουμε μπει στην κανονικότητα ή μάλλον πήγαμε να μπούμε, αλλά όλη η ανθρωπότητα ξαναμπαίνει σε μια άλλη μεγάλη περιπέτεια. Αυτό δεν είναι ένα ενδεχόμενο, μια πιθανότητα. Δυστυχώς είναι σχεδόν βεβαιότητα. Επομένως το επιχείρημα ότι αυτό ανήκε σε μια άλλη ιστορική, κοινωνική, οικονομική περίοδο και τώρα πια δεν είναι, ξανασκεφτείτε το. Δεν ισχύει δυστυχώς. Έχουμε ανάγκη πρωτοβουλίες αλληλεγγύης, διότι ούτε το κράτος ούτε οι οργανωμένοι θεσμοί μπορούν να καλύψουν κρίσιμα ζητήματα του καθημερινού ανθρώπου. Δεν γίνεται. Και επομένως, ό,τι δεν είναι πρώτη φορά στην ιστορία, και στην κατοχή αυτό έγινε. Ακόμα και στην κατοχή. Όπου υπάρχει τέτοια επίγουσα ανάγκη, η κοινωνική, η λαϊκή πρωτοβουλία είναι αναντικατάστατη παράμετρος. Και καλά, να μην τον ενθαρρύνετε, να τον απαγορεύσετε κιόλας.
Επομένως, ξανασκεφτείτε το. Το δεύτερο είναι ότι εξετάστε καλύτερα αυτές τις αιτιάσεις των διαφόρων φορέων. Δεν ισχύουν. Και σας το λέω με βεβαιότητα, το έχω ψάξει. Μία κυριακάτικη αγορά, μία φορά το μήνα, υπαίθρια, περιορισμένου αριθμού καταναλωτών, οι οποίοι όμως είναι πολύ πιστοί. Διότι δεν είναι, είναι ο έλεγχος τον οποίο επικαλούνται οι φορείς αυτοί, γίνεται από τους ίδιους τους καταναλωτές και από τους ίδιους τους οργανωτές, καταναλωτές και εκείνοι, τους πιο πρωτοβουλιακούς. Εάν δεν έχει τις σταθερές τιμές, αν δεν έχει την ποιότητα, το εξετάζουν οι ίδιοι, μέχρι και στο Γενικό Χημείο του Κράτους οι ίδιοι οι καταναλωτές στέλνουν προϊόντα. Αποβάλλεται ο παραγωγός. Πού μπορεί να εξασφαλιστεί αυτό στους άλλους θεσμούς εμπορίου? Ή πρωτογενής, το πρωτογενές ενδιαφέρον καλύπτει όλα αυτά τα κενά ενός κράτους που πρέπει να στείλει μηχανισμούς ελεγκτικούς το ένα το άλλο. Η ίδια η ζωή το λύνει. Σκεφτείτε το και γι' αυτό. Και τέλος, να μην μακρηγορήσω, γιατί το θέμα είναι στοχευμένο. Συζήτηση για τις παραμέτρους και τους όρους. Ανοίχτε την πόρτα του Υπουργείου σας, δεχτείτε αυτούς τους ανθρώπους από όλη την Ελλάδα και βάλτε κάτω ένα σχέδιο. Δεν βλάπτεται κανείς. Και επειδή ξέρω, το ξέρουμε όλοι, ότι έχετε λατρεία με την αρχαία ελληνική πραγματεία, θα σας θυμίσω κάτι που δεν είναι βέβαια για τις υπαίθριες αγορές, είναι για το φάρμακο, νομίζω ότι ανήκει στο γαλλινό. Το ωφελέιν μη βλάπτην. Να ωφελείς χωρίς να βλάπτεις. Αυτό ισχύει. Είναι κανόνας για το φάρμακο, τον ξέρω πολύ καλά και είναι μία κρίσιμη παράμετρος στο πώς μπορούμε να στηρίξουμε την αντιμετώπιση ασθενειών. Το πώς μπορούμε να στηρίξουμε τη ζωή μας όμως και μια ζωή που οι ίδιοι οι πολίτες στο μέτρο της δικής τους δυνατότητας να έχουν μια συμμετοχή και μια συνεργασία και ένα αλληλοέλεγχο και αλληλεγγύη. Αυτό είναι δυνατόν μια σύγχρονη κοινωνία, αντί να το ενθαρρύνει και κυρίως μέσα από την αυτοδιοίκηση, μέσα από αυτό, να έρχεται το κράτος στο όνομα ότι βλάπτονται οι άλλες αγορές. Κανείς δεν βλάπτεται. Προσχήματα είναι αυτά και μικρότητες. Πραγματικά μικρότητες. Είναι ασήμαντη η μερίδα κατανάλωσης, αλλά σημαντική για αυτούς τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό και που συμμετέχουν σε αυτή την αλληλένδετη και αλληλεπιδρούμενη σχέση. Για αυτούς είναι πολύ σημαντικό. Για την πίτα της αγοράς είναι ασήμαντο. Προχωρήστε, ανοίξτε την πόρτα του γραφείου σας, δεχτείτε τους ανθρώπους αυτούς, συζητήστε το καλύτερα. Θα γράψετε και όνομα κοινωνικής ευαισθησίας. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Καταρχάς, να πω, κύριε συνάδελφε, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, όταν σχεδιάζαμε και ψηφίσαμε τον νόμο, δεν λάβαμε στα υπόψη την πιθανότητα εισβολής του Πρόεδρου Πούτιν στην Ουκρανία και τις ενδεχόμενες συνέπειες αυτού του πολέμου. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Προς το παρόν, η Ελλάδα επιστρέφει στην κανονικότητα. Το αν όλος ο πλανήτης βρεθεί σε μια αναστάτωση τέτοιου μεγέθους που κάποιοι φοβούνται και που πριν από λίγο καιρό κανείς δεν θα μπορούσε καν να υποψιαστεί, θα δούμε τι θεσμοί θα δημιουργηθούν και ποια αντιμετώπιση θα υπάρξει σε μια τέτοια απευκταία περίπτωση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Ελλάδα εξακολουθεί να πορεύεται προς την κανονικότητα. Οι αξιολόγοι αναβιβάζουν την Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει στόχο να βγει στην επενδυτική βαθμίδα. Το κοινωνικό κράτος λειτουργεί. Η κυβέρνηση βοηθάει τους ευάλωτους. Δεν είμαστε στην Ελλάδα του 2012 σε καμία απολύτως περίπτωση. Τώρα, ως προς το δεύτερο που είπατε, εάν η πόρτα του γραφείου μου ανοίξει, η πόρτα του γραφείου είναι απολύτως ανοιχτή. Εγώ κατηγορούμε για το ανάποδο, ότι παρά είναι ανοιχτή. Εάν οι άνθρωποι αυτοί έχουν κάποια οργανωμένη εκπροσώπηση και θέλουν να με συναντήσουν, καμία αντίρρηση. Δεν μπορώ να βλέπω έναν γιατί είναι πάρα πολύ. Αλλά αν έχουν κάποιο τέτοιο οργανωμένο φορέα,
σας το λέω από τώρα, μπορείτε να τους πάρετε τηλέφωνο όσους γνωρίζετε και εσείς να έρθετε μαζί, καμία αντίρρηση και να κάνουμε μια οργανωμένη σωστή συζήτηση. Κατά την άποψη τη δική μου και του Υπουργείου, δεν βλάπτονται, διότι μπορούν με τον νόμο μου να μπουν αυτόματα στις λαϊκές αγορές. Άρα εδώ ισχύει το του Γαλλινού ωφελεί μη βλάπτην. Διότι ακριβώς τους ωφελούμε, τους δίνουμε πρόσβαση σε μεγαλύτερη αγορά με πολύ εύκολο τρόπο. Άρα αν ο στόχος τους είναι να κάνουν αυτή τη δουλειά και να βγάλουν το προστοζήν από αυτή τη δουλειά, ο νόμος μας τους το επιτρέπει. Τους το επιτρέπει όμως με τους ίδιους όρους που το επιτρέπει και σε όλους τους άλλους. Έτσι να μην δημιουργούμε, αυτό είναι που σας είπα πριν, δύο ταχύτητες. Η βασική αντίρρηση των οργανωμένων εκπροσώπων των εμπόρων και των παραγωγών λαϊκών αγορών ως προς αγορές χωρίς μεσάντες ήταν από την αρχή ότι όπως έχει φτιαχτεί ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ, εμείς οι των λαϊκών αγορών πρέπει να έχουμε μία σειρά προϋποθέσεων για να συμμετέχουμε στις λαϊκές αγορές, οι οποίες προϋποθέσεις ήταν οι ασφαλιστικές ημερότητες, οι φορολογικές, οι ταμιακές μηχανές, όλο αυτό που κάνει οργανωμένη αυτή τη δουλειά, ενώ στις αγορές χωρίς μεσάντες μπορούσε να μπαίνει ο πάσα ένα σχετικά εύκολα, χωρίς κανέναν έλεγχο. Εγώ δεν θέλω να υπάρχει αυτό το πράγμα. Τώρα, το αν μου λέτε ότι στις αγορές χωρίς μεσάντες τον έλεγχο τον κάνουν μόνοι τους οι ίδιοι, αυτό με συγχωρείτε είναι ένας λόγος παραπάνω. Αν να κάνουμε τους ελέγχους μας μόνοι μας οι ίδιοι, δεν μιλάμε για οργανωμένους θεσμούς του κράτους, μιλάμε για το ότι θέλει να κάνει ο καθένας. Εδώ εμείς βάλαμε μια τάξη στον χώρο των λαϊκών αγορών. Σε αυτή την τάξη, οι άνθρωποι που επαναλαμβάνω δραστηριοποιούνται στις αγορές χωρίς μεσάντες έχουν θέση και ρόλο. Σε αυτό όμως, το οργανωμένο, το διαφανές, το σωστό. Παρά τα αυτά, επαναλαμβάνουμε πολύ εύκολα να με βρείτε και να έρθετε κι εσείς με αυτούς. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ.